Αθώς και για τις τέσσερις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί, δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Ουάσιγκτον. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάστηκε την Πέμπτη μετά από την επίσημη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του σχετικά με συνωμοσία προς ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα Jack Smith είναι συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, συνωμοσία με σκοπό την παρακόλληση επίσημη διαδικασία, παρεμπόδιση και απόπειρα παρεμπόδιση τη επίσημη διαδικασία και συνωμοσία κατά των δικαιωμάτων. Στην ερώτηση τη δικαστού τι έχει να απαντήσει στι κατηγορίε, ο Τραμπ δήλωσε αθώο και αποχώρησε. Η Αμερικανίδα δικαστή με καταγωγή από την Ινδία όρισε την πρώτη ακρόαση για την υπόθεση στι 28 Αυγούστου και ο Τραμπ αφέθηκε ελεύθερο με το δικαστήριο να του επιβάλλει ωστόσο συγκεκριμένου όρου. Ο κατηγορού προηγούμενο δεν θα επικοινωνήσει για τα γεγονότα τη υπόθεση με κανένα άτομο που είναι γνωστό ότι είναι μάρτυρα παρά μόνο μέσω συνηγόρου ή παρουσία συνηγόρου, είπε ο δημόσιο κατήγορο Τόμα Βίντομ, εξηγώντα του όρου για να αφαιθεί ελεύθερο ο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή ημέρα για την Αμερική, είπε ο Τραμπ πριν ο ίδιο κατευθυνθεί προ την κατοικία του στη Νέα Υόρκη και πρόσθεσε ότι πρόκειται για δίωξη ενό πολιτικού αντιπάλου. Αυτό Είπε, δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί στην Αμερική.